Καλησπέρα, φίλε και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Γκουρίτζι Γιονάς κοντά σα. Στοίχημα και μόνο. Έτσι, στο μικρόφωνο είναι Σταμάτσομορή. Θα πούμε μέχρι και στι 4 μαζί. Όπου θα αναλύσουμε βέβαια τι έχει σήμερα το κουπόνι. Όχι και πάρα πολλά πράγματα γενικά. Έτσι, καθώ είμαστε σε περίοδο League Nations. Έτσι, αυτή η περίεργη διοργάνωση. Γιατί εντάξει, περίεργη είναι. Τώρα για ποιο λόγο την κάνανε και αντί να έχουμε τώρα κανονικά από τα θέματα έχουμε αυτό, αλλά είπαμε ότι όλα γίνονται για το χρήμα. Έτσι, αν μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε όσοι ακούτε την εκπομπή, μπείτε να διαβάσετε, ψάξτε να μπείτε να διαβάσετε το γράμμα του Ερή Καντονά. Ο Ερή Καντονά, ο οποίος κυκλοφορεί από χθες στο διαδίκτυο, έχει γράψει ένα γράμμα ο Καντονά, όπου λέει κάποια πράγματα για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, για την ιστορία της οικογένειάς του. Είναι τρομερό το γράμμα αυτό και το συνδυάζει βέβαια φυσικά με το ποδόσφαιρο. Μπείτε και δείτε το, διαβάστε το όσοι μπορείτε για να καταλάβετε τι σημαίνει σήμερα το ποδόσφαιρο και τι πρέπει να είναι, πώς πρέπει να είναι. Εντάξει, και πώς το συνδυάζει ο Καντονά, αυτός ο τεράστιος, αυτή η τεράστια προσωπικότητα από ποδοσφαιριστής, γιατί για μένα είναι μια τεράστια προσωπικότητα γενικότερα και εκτός του ποδοσφαίρου, πόσο συνδυάζει με την προσωπική του εμπειρία, με τη ζωή του, με την ιστορία της οικογένειάς του. Έτσι, είναι εκπληκτικό πραγματικά. Και έχουμε λοιπόν τον League Nation, όπου παίζουν οι ομάδες και στόχος βέβαια είναι, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, θα αναλύσουμε λοιπόν τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα στο κουπόνι του στοιχήματος, στο League Nations, χαμηλές Αγγλίας που έχει σήμερα αγώνες κανονικά. Έτσι, και φυσικά έχει και Κόπα Αφρικα, έχει και προκριματικά Under 19. Γενικά είναι ένα γεμάτο κουπόνι, δεν μπορείς να το πεις ότι δεν είναι γεμάτο, είναι γεμάτο κουπόνι, αλλά σίγουρα δεν έχει αυτό που θέλουμε εμείς. Έτσι, πρωταθλήματα, τις ομάδες καλές. Έτσι, παίζουμε με εθνικές τώρα που, εντάξει, είναι λίγο περίεργες καταστάσεις. Θα τα πούμε όλα εδώ, έτσι μέχρι και τις 4 θα τα αναλύσουμε, θα μιλήσουμε και με τον Ανακτσή και μαζί του να δούμε τι σκέφτεται αυτός, τι βλέπει αυτός σήμερα όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Θα κάνουμε και μια βρά φυσικά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ότι έχουμε φυσικά εδώ, το ακούτε συνέχεια, η live ενημέρωση αν έχετε παίξει είναι συνεχόμενη και θα συνεχίσει να είναι φυσικά, για να δίνουμε αμέσως τα γκολ τα οποία έχουμε και τις εξελίξεις στο κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, μια ξεκινήσαμε με το live, για να δούμε λίγο τι έχουμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε δεύτερη Ρωσίας παιχνίδι, Ενέργεια με την Κούρσκ είναι στο 0-0, Σιμπίρ Νοβοσιμπίρ με την Νίζνη Νόβγκορότ είναι στο 0-0 επίσης, Τόμ Τόσκ με τη Σότσι είναι στο 0-0, πολλά γκολ στη Ρωσία στη δεύτερη κατηγορία, 3-0. Έτσι, η Νίζνη μόνο παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Under 19, Σλοβακία, Αλβανία 3-0 στο Under 19. Συνεχίζοντας πιο κάτω, βλέπω πρώτη Αγγλίας, League One, Barnsley, Luton Town 2-0 το παιχνίδι στο 30, είναι εκεί. Πιο κάτω δεν βλέπω κάτι άλλο, τρίτη Νορβηγίας, όπως ξέρω είναι σε κάποια κουπόνια. Έχουμε την Όσλο με την Μπρίνε στο 0-0. Επίσης έχουμε το Σκέιντ Άρενταλ 1-0 στην τρίτη Νορβηγίας. Κατεβαίνοντα λίγο πιο κάτω, Κύπελλο Τσεχίας Πατρουμπίτσε Γιάμπλονιτς στο 0-0. Φιλικό, διεθνές φιλικό, τώρα αυτό δεν ξέρω αν το έχει παίξει κανείς. Μιανμάρ Βολιβία 0-0, τώρα ξεκίνησε αυτό το μάτς. Και συνεχώς στο σπίτι κάτω δεν βλέπω κάτι άλλο. Λίγα πράγματα τώρα αυτή τη στιγμή. Γκολ για την Lunds Energia. Lunds Energia με την Kursk 1-0 στο 78. Δεύτερη Ρωσίας είναι αυτό το παιχνίδι. Και από ό,τι βλέπω το κουπόν έχει και δεύτερη Εστονίας και δεύτερη Λιθουανίας, Λευκορωσίας. Να τα πούμε και αυτά, έτσι, αφού είναι στο κουπόν του στοιχήματος. Τα έχουμε και αυτά λοιπόν. Λοιπόν, δεύτερη Λιθουανίας, από ό,τι βλέπω αυτά είναι στο, κάποια είναι στο κουπόνι. Η Πανεβέζης για παράδειγμα με την
Κουπίνσκης είναι στο 1-1. Από ό,τι βλέπω εδώ, το επίσης το στη Λευκορωσία, για να δω λίγο Λευκορωσία, να τη βρω κιόλας, γιατί δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, ναι, δεύτερη Λευκορωσίας, Κρίστ Λίντα, το παιχνίδι είναι στο 1-0. Έτσι είναι στο 1-0, επίσης έχει και άλλα παιχνιδιά. Δεύτερη Λευκορωσία, στο οποία, να πω την αλήθεια εδώ, δεν τα μπορώ να τα βρω. Ναι, δεν έχω ενημέρωση για κάποια παιχνίδια στη δεύτερη Λευκορωσίας. Ναι, τώρα εδώ παιδιά, να πω την αλήθεια, που βάζει τα λεφτά του στην δεύτερη Λευκορωσίας, καλύτερα να πάει να τα δώσει σε ένα καταφύγιο ζών. Έτσι, καλύτερα να πάει να τα δώσει κάποιος σε ένα καλό σκοπό, παρά να παίζεις δεύτερη Λευκορωσίας. Δηλαδή η πρώτη Λευκορωσίας είναι χάλια, μαύρα. Η δεύτερη Λευκορωσίας θα είναι, τι να πω, χειρότερα και από εδώ το τοπικό μας. Χειρότερα θα πρέπει να είναι όμως η δεύτερη Λευκορωσίας, που δεν υπάρχει ούτε στο live. Δηλαδή στα μεγάλα που βλέπω εδώ site που έχω μπροστά μου για να παρακολουθώ τα live, δεν υπάρχουν παιχνίδια που έχουν εταιρείες. Έτσι δεν υπάρχουν παιχνίδια. Δηλαδή τι να πω τώρα, εντάξει, μου να γελάσω, να πω την αλήθεια, που μας βάζουν και παίζουμε μάτς για να παίξουμε τα λεφτά μας εκεί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Έτσι είπαμε, ότι κάποια παιχνίδια δεύτερη Λευκορωσίας, όσοι έχετε παίξει, δεν μπορώ να τα βρω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνω μια πολύ ιδιαίτερη έρευνα για να τα βρω. Το μόνο που βλέπω που υπάρχει, έτσι, και μπορώ να αναφέρω, είναι ο αγώνας εδώ στο το Κρίστ με τη Λίντα είναι στο 1-0. Επίσης γκολ στη δεύτερη Λιθουανίας, ένα παιχνίδι το οποίο υπάρχει. Πανεβέζης Κουπίνσκης 1-2 έχει γίνει αναμέτρηση στο 38. Δεύτερη Λιθουανίας, παρακαλώ. Το έχουμε και αυτό στο κουπόνι. Τσεχία κύπελο, γκολ για την Πάτρου Μπίτσε. Πάτρου Μπίτσε Γιάμπλονετς 1-0. Στο 6ο, στο 7ο λεπτό, η Πάτρου Μπίτσε ανοίγει το σκορ για το κύπελο Τσεχίας. Μετά ξεκινάνε από ό,τι βλέπω χαμηλά Γερμανία στις 3. Χαμηλές κατηγορίες Γερμανίας, όπου γίνεται ο κακός χαμός. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Και βέβαια έχουμε και χαμηλές Αγγλίες και μετά, ναι, θα τα δούμε όλα αυτά. Και φυσικά εδώ στο live θα μεταφέρουμε αμέσως τα γκολ τα οποία έχουμε από αυτά όλα τα πρωταθλήματα, τα οποία είναι στα κουπόνια του στοιχήματος γενικότερα στις περισσότερες των εταιριών. Έτσι λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα κάνουμε μια πρώτη κουβέντα με τον Δημήτρη Δανάκτση, να δούμε τι βλέπει και ο ίδιος από τα σημερινά παιχνίδια, που θα σταθεί, έτσι όσον αφορά το κουπόνι, και βέβαια φυσικά ενημέρωση άμεσα live όσον αφορά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Λίμπερο 174, ο κόρος γειτονιάς κοντά σας, με στοίχημα και μόνο στοίχημα, έτσι. Γενικά χαβαλέ, όσο μπορούμε να περνάμε και καλά. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη. Ωραία. Πάμε λίγο να μιλήσουμε με τον Δημήτρη, να δώσω λίγο τελικά Λούκα Τζέρνια με την Κούρσκα 1-0 τελικό. Γκολ για την Τόμ Τόσκ, Τόμ Τόσκα Σότσι 1-0. Αυτά είναι που έχουμε, τις εξελίξεις τελευταίες που βλέπω εδώ, που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, αυτό το περίεργο ομολογωμένος κουπόνι, όπου είπαμε έχουμε και δεύτερη Λευκορωσία. Δημήτρη, καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα Σαμάτη, καλησπέρα Γιώργο. Έχεις ενημέρωση μήπως για το τρομερό παιχνίδι που έχουμε στη δεύτερη Λευκορωσία, ανάμεσα στην Σβλετογκούρσκη με την Μπομπούμπισκα? Έχεις κανένα τέτοιο? Εγώ δεν τα λέω καν αυτά, Σαμάτη. Κοίτα, τώρα δεν έχει πολλά μας, γιατί άμα είχε δεν θα τα έλεγα κι εγώ, έτσι. Αλλά εντάξει, έχει κόσμο, που έχει κόσμο, έχει αρρωστάκια που τα παίζουν και αυτά. Έτσι. Κοίταξε, για να φτάσει ο κόσμος να παίξει, πες το, τέτοια παιχνίδια, προφανώς θα έχει, ρε παιδί μου, μια ενημέρωση. Νομίζω δεν θα περιμένει τώρα από εμάς να αναφέρουμε αυτή την μπαμπούισα. Καλά, από ναι, σίγουρα, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά, ξέρεις, είναι πολύ, αυτό έλεγα πριν, ότι δηλαδή μας έχουν φτάσει σε ένα σημείο, μας βομβαρδίζουν με τόσα παιχνίδια. Ακόμα και μέρα που δεν έχει. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, βάζουν Λευκορωσία 2, Λιθουανία 2.
Δηλαδή, άμα είχε εικόνα από αγώνα Λευκορωσίας 2, θα έλεγε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, Κολχικό Μόνια Σύνδου είναι καλύτερο μάτς. Έτσι, για τις δύο ιστορικές ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, είναι καλύτερο μάτς όταν η πρώτη Λευκορωσίας είναι χάλι μαύρο. Έτσι, δηλαδή. Ξέρεις, είναι καμιά φορά όταν βλέπω, ας πούμε, στο κουπόνι μπάσκετ, ας πούμε, κάτι περίεργες χώρες που έχουν στο κουπόνι, ας πούμε. Και λες, ρε φίλε, δηλαδή, τι βάζεις, δηλαδή, ποιος θα παίξει, ας πούμε, αυτό το μάτι. Πρέπει να είσαι πολύ άρρωστος για να παίξεις. Θα μου πεις, βέβαια, εσύ δεν έχεις παίξει τέτοια παιχνίδια, όχι. Έχω παίξει εθνικές, χαμηλές ηλικίες, αυτά είναι εθνικές, παίζω. Δεν είναι το κρύβο. Και γυναίκες εθνικές παίζω. Και προγραμματικά, ξέρω εγώ, Ολυμπιακών Αγώνων Οκεανίας παίζω, αλλά εθνικές που έχεις μια εικόνα. Ναι. Κατάλαβες. Και τώρα β' Λευκορωσίας και Λιθουανία που λες, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, δηλαδή, κάποτε, και όσοι φίλοι μας που ακούν την εκπομπή το ξέρουν, κάποτε, ας πούμε, είχα ένα πάθος. Έτσι, είχε ένα τουρνουά για Ολυμπιακούς Αγώνες στην Οκεανία και στην Ασία. Ναι. Γυναίκες. Πρόσεξε, γυναίκες, οι οποίοι παίζανε με τους Άντερ 19. Ρε φίλε, είχα βρει δύο site τα οποία τα είχαν τα μάτς live stream. Και σου μιλάω τώρα, ξέρω εγώ, Βόρεια Κορέα, νησιά, ξέρω εγώ, Σαμόα, κάτι τέτοια περίεργα. Και καθόμουν εκεί και τα έπαιζα. Άρα, φίλε, έπαιρνες λεφτά γιατί η Βόρεια Κορέα με κέρδισε 16-0. Κατάλαβες, έβαζες next goal, over. Αλλά να παίξω τώρα δεύτερη Λευκορωσία. Αυτά είναι και πρωταθλήματα που ανέφερες. Δεν είναι και τόσο παραγωγικά συνήθως, έτσι, δηλαδή, οπότε ούτε με γκολ μπορείς να ασχοληθείς σοβαρά. Τώρα και τα φαβορί που μπορεί να υπάρχουν, ίσως είναι και αρκετά επίφοβα να πούμε. Και έλεγα, ας πούμε, πριν ξεκίνησα στην εκπομπή, και έλεγα έτσι πώς έγινε το ποδόσφαιρο με το στοίχημα, ξέρεις, με αυτή το League Nations που αναρωτιόμαστε, ας πούμε, καμιά φορά γιατί υπάρχει αυτό το League Nations, ας πούμε, τι προσφέρει, ας πούμε, και οτιδήποτε. Και η εξήγηση είναι απλή, ότι όλα είναι για το στοίχημα, αντί να κάνεις φιλικά, κάνεις επίσημα. Έχεις τηλεοπτικά, έχεις αυτό, έχεις τώρα, έχεις τώρα. Αυτό, ναι, για τα χρήματα όλα. Ναι, ακριβώς. Και έχει ένα γράμμα του Ερίκ Καντονά που κυκλοφορεί από χθες. Το ανέβασε ο ίδιος ένα περιοδικό στο εξωτερικό. Και είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό. Ναι. Δηλαδή, έπαθα σοκ όταν το διάβασα το γράμμα του. Είναι Καντονά. Πολύ ενεργός ο. Έτσι, ναι. Ειδικά ο Καντονά κάνει ξεκινάει πολλά πράγματα. Ξεκινάει από την ιστορία της οικογένειάς του από το 1920. Ναι. Να σου περιγράψει λίγο την κοινωνική δομή της οικογένειας, από πού κατάγεται, ας πούμε, τι ξέρεις, πολιτικές και κοινωνικές καταβολές έχει, και σου φτάνει στο σήμερα στο ποδόσφαιρο. Το πώς είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Πώς ήταν τότε και ναι. Πώς είναι τώρα. Και, όχι, στο παλιό δεν λέει για ποδόσφαιρο τίποτα. Ναι. Λέει μια ιστορία, δύο-τρεις ιστορίες της οικογένειάς του. Αλλά έτσι πώς το φτάνει, γιατί θεωρώ τον άνθρωπο πανέξυπνο, έτσι, δηλαδή το θεωρώ τεράστια προσωπικότητα τον Καντονά. Έτσι πώς το φτάνει στο να σου περιγράφει, ας πούμε, πώς είναι το σημερινό ποδόσφαιρο και πώς πρέπει να γίνει. Και έπαθα, δηλαδή έκατσα και το διάβασα χθες και το προτείνω σε όλους όσους έτσι βολτάνουν στο διαδίκτυο από το να βλέπεις, ξέρω εγώ, αυτά τα περίεργα σοου και ποια χώρισε και ποια έκανε. Ψάξε λίγο εσύ που ακούς, δες το λίγο αυτό το γράμμα του Καντονά και κάτσε λίγο και σκέψου το. Να καταλάβεις, ναι, να καταλάβεις δηλαδή τι θέλει να σου πει τώρα ο ποιητής που λέμε, ο King. Ναι. Τι θέλει να σου πει ο βασιλιάς. Και αθλητής, έτσι όπως το είπες, και ιδιαίτερη προσωπικότητα, βλέπει αλλιώς τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι ένας απλός αθλητής που πήγαινε προπόνηση, έπαιζε ένα αγώνα και σπίτι. Ήταν ιδιαίτερη περίπτωση που, εντάξει, νομίζω ότι έχει να δώσει και έξτρα από το ποδόσφαιρο συμβουλές και όχι μόνο. Άναμπραβο. Σου λέω, είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, πέρα αν διαφωνεί κάποιος ή όχι, αν είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Είναι μεγάλο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εντάξει, 5 λεπτά να το διαβάσεις και κάνα μισάρα ακόμα μετά να το βάλεις στο μυαλό σου να το επεξεργαστείς. Τι θέλει να μας πει, καταλάβες. Δηλαδή, γιατί εντάξει, όλοι κινούμαστε στον χώρο του αθλητισμού, έτσι, είτε από εδώ είτε από άλλα κομμάτια, έτσι, και μιλάμε τώρα κυρίως όχι για το ελληνικό γενικά, για τη γενική λειτουργία του ποδοσφαιρικού συστήματος, αν θέλεις, πλέον, παγκοσμίως, και βλέπεις, ας πούμε, ότι έχει γίνει, αυτό το λέει και μέσα στο γράμμα, ας πούμε, κατά, ότι έχει γίνει πλέον το άθλημα των λίγων.
Έτσι, ναι. με αυτά τα παιχνίδια τα πολλά, με τα ακριβά εισιτήρα, δηλαδή είναι τρομερό, αξίζει να το διαβάσει κανείς. Πέντε λεπτά είναι, παιδιά, πέντε λεπτά από το να δεις ποιος χώρισε με ποια και, ξέρω εγώ, μας άφησε άφωνε αυτή με την πίσω κίνηση. αυτά υπάρχουν πάντα, εντάξει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, Δημήτρη, γιατί φάγαμε λίγο κουβέντα εδώ, να πω Μιανμάρ, Βολιβία, σε ένα τρομερό φιλικό που είναι σε εξέλιξη, 0-2 το θηρίο της Βολιβίας, κερδίζει την Μιανμάρ, στην καυτή έδρα της Μιανμάρ. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι, πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι ή ακόμα όχι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε τον Δημήτρη να κάνουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, όπως είπαμε, στο παγόνι, μάλλον η καυτή έδρα στο Ναϊπουϊντάου. Ναϊπουϊντάου που είναι η πρωτεύουσα της Μιανμάρ, παλιά Μπούρμα, 0-2 κάνει Βολιβία το θηρίο αυτό. Φιλικό. Δηλαδή, ποιος πρέπει να τους μισεί τόσο πολύ τους Βολιβιανούς να τους στείλει να παίξουν φιλικό στη Μιανμάρ. Ναι, δηλαδή. Μάλλον ξέρεις τι έσκασε τώρα πρόταση από το Μιανμάρ, λέει, ανθρώπους να μην τους... Στο Μιανμάρ, αδελφέ, στο Μιανμάρ είναι τόσο φτωχή είναι, που ξέρω εγώ, αν πετάξει ένα iPhone 6, ένα iPhone 7, 8, θα γίνει πόλεμος. Δηλαδή, είναι κράτος φτωχό, έτσι, δηλαδή όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή, ας πούμε, γεωπολιτικά, μπορεί, ξέρεις, να είναι από αυτά τα φιλικά που είχε κάνει και ο άλλος στην Αφρική που είχε κάνει ένα φιλικό. Την ξέρεις την ιστορία? Ένα φιλικό, δεν θυμάμαι ποιες χώρες, και κανονίζουν φιλικό να πάνε, υποτίθεται, και πάει η φιλοξενούμενη, ας το πούμε έτσι, χώρα, πάει κανονικά, αυτά, η γηπεδούχος το ανακοινώνει και οι ομοσπονδίες της φιλοξενούμενης δεν είχε ιδέα. Δεν ήξερε. Οι παίκτες, οι βασικοί της εθνικής δεν είχαν ιδέα και εμφανίστηκε τελικά εκεί πέρα ένας πρώην μέλος της ομοσπονδίας των φιλοξενούμενων με μια ομάδα που ήμουνα εγώ, εσύ, ο Ζάτσης, ξέρω εγώ, κανένας ακόμα. Κέρδισαν το μεταξύ και οι παιδούχοι 6-0, 7-0 πόσο κέρδισαν. Έτσι και το μάτι ήταν κάτι, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήταν εκεί παιδούχος. Κάτι τέτοιο ήταν εκεί, με σέχιδες είχε να κάνει. Και οι άλλοι ήταν Αφρικανοί. Και πήγαν εκεί με μια ομάδα που ήταν με μένα και σένα. Καταλαβες, για να πάρουν το χρήμα, ας πούμε. Και την άλλη μέρα, ας πούμε, εμείς εδώ που δεν ξέρουμε από αυτά, βλέπουμε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ξέρω εγώ, λέω μια χώρα στην τύχη, Καμερούν, 6-0, και λες πω τι έγινε, ρε φίλε. Και το Καμερούν έπαιζε με... Σε φιλικά, ακόμα και με ομάδες, έχουν γίνει κατά καιρούς και καλοκαίρι. Δηλαδή παίζει, ξέρω εγώ, Σπάρτα Πράγας, Λίντς, ξέρω εγώ, π.χ. ας πούμε. Και η Σπάρτα Πράγας, ας πούμε, μπορεί να είναι η τρίτη ομάδα, ξέρω εγώ. Η τέταρτη, ναι. Και βλέπεις και... Και το βλέπεις ξανά το μάτς και λες, τι είναι αυτοί, σε αυτούς έβαλα τα λεφτά μου. Τι γίνεται, τι βλέπεις σήμερα? Εντάξει, σήμερα νομίζω σε τρία μέτωπα χωρίζεται το κουπόνι μας. Πρώτο και καλύτερο, βέβαια, αυτό του Nations Link που υπάρχουν τα παιχνίδια, ναι. 7 η ώρα και 10 παρατέταρτο. Η Αγγλία φυσικά για τους λάτρεις του μεγάλου νησιού στις 5 και η Σεγούντα. Εκεί κατατάσσω έτσι το ενδιαφέρον, σωστό, νομίζω, του σημερινού κουπονιού. Κάτι άλλο τώρα, ας πούμε, το ιδιαίτερο δεν υπάρχει να ασχοληθούμε, γιατί η Σερία B αυτή τη φορά δεν αγωνίζεται, που συνήθως με τις εθνικές ομάδες παίζει, αλλά δεν έχουμε αυτή τη φορά δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Φυσικά, βάσει ώρας, αυτό που προηγείται είναι, αυτή που προηγείται είναι η Αγγλία, έτσι, με τα παιχνίδια της που είναι στις 5. Η Λιγκουάν είναι λίγο πιο γνωστή, με πιο γνωστές ομάδες, μας δίνει έτσι κάποιες επιλογές, ειδικά βάσει φόρμας. Έχω διακρίνει τον Άσο της Άγκριντον απέναντι στην Μπράνφορντ. Η Άγκριντον, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά το πρωτάθλημα, έχασε την προηγούμενη εβδομάδα με την Σλίουσμπερι με 1-0 στο Λιν Τρόφι, όμως ανέκτησε το ηθικό της μεσοβδόμαδα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα απέναντι στην Μπράνφορντ που βρίσκεται δίκαια εκεί χαμηλά στο πίνακα της βαθμολογίας. Οπότε αυτό το κυκοντά στο διπλασιασμό, ο Άσος αποτελεί, ας πούμε, δηλαδή μια καλή επιλογή, πάντα τηρουμένο βέβαια των αναλογιών, εκεί γύρω σε 1,90 και οι δύο, κάπου εκεί θα βρούμε τον Άσο της Άκρητον. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μάτς είναι αρκετά δύσκολα, έτσι, αν τα προσεγγίσουμε. Και η Coventry με την Wycombe λόγω έδρας δείχνει η Coventry να έχει τον πρώτο λόγο, πάλι εκεί γύρω στο 2 δίνεται η απόδοση. Έτσι αυτούς δύο Άσους έχουν ξεχωρίσει όσον αφορά την League One στα μάτι. Στην δεύτερη κατηγορία της
Αγγλίας εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Η Exeter με την Swindon είναι μια επιλογή. Η Exeter από τις καλές ομάδες της Ελλήνου και μπορούν να επιβεβαιώσουν τον Άσο. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια φαβορή περισσότερο και εκτός ένας βλέπω με την Edgen Dons μέσα στην Cambridge γύρω στο 2-15 είναι επίσης ένα διπλό που μπορεί να μπει στα αδελφιά μας. Δηλαδή πάνω κάτω είναι αυτές οι δύο επιλογές από την Link 2 και άλλες δύο από την Link 1 με μια τετράδα να σχηματίζεται από αυτά τα δύο πρωταθλήματα και θα είμαι ευχαριστημένος, δεν το συζητάω, αν περάσουν οι τρεις από τις τέσσερις επιλογές, διότι μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για Αγγλία, έτσι. Σωστό, η Αγγλία πάντα έχει το δικό της, τους δικούς της νόμους αν θέλεις. Έτσι, τα αγγλικά που τα θέματα ειδικά τα χαμηλά έχουν τους δικούς τους νόμους ομολογουμένως. Να πω λίγο, όχι δεν έχουμε, να πω μάλλον τελικό Tom Tosk Sochi στην δεύτερη Ρωσίας 1-0, έτσι νίκη για την Tom Tosk. Ξεκίνησαν οι Γερμανίες χαμηλά, Hoffenheim 2 με την Hessen είναι στο Dreiset είναι στο 1-1, Essen Βικτόρια Κολονίας 0-1. Τώρα εδώ πολύ μικρή κατηγορία Γερμανία, Νταχάου με τη Ράιν είναι στο 1-0. Από ό,τι βλέπω ξεκίνησαν και αυτά που έχει πάρα πολλά παιχνίδια και από όσο γνωρίζω αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν τα γερμανικά τα χαμηλά τουλάχιστον στο over πολύ. Ναι, όχι, είναι ένα πρωτάθλημα που ευνοείται τα πολλά γκολ. Εντάξει, αλλά είναι να πέσει σωστά μάτια. Ναι, είναι λίγο και ξέρεις, είναι λίγο και εκείνο. Έτσι, να... Ναι, όντως, δηλαδή μπορεί να ένα μάτς να λήξει και 3-3 που λέει ο λόγος και τι να πέσει στο 1-0. Είναι τα καλά ή τα κακά αν θες του over που μπορεί να βγει πολύ εύκολα. Σωστό. Αλλά ακόμη και οι δύο επιθετικές ομάδες αν αναμετρηθούν μαζί να λήξει με χαμηλό σκορ, ας πούμε. Έτσι. Σωστό. Μακάρι, βέβαια να μπουν πολλά γκολ. Μακάρι, φυσικά να πληρωθεί ο κόσμος. Από την τσέπη μας τα παίρνουν. Λοιπόν, σε ένα φιλικό που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή πάνω από το μισό του πλανήτη, δηλαδή κοντά στα 3,5. Ποιο είναι, 4 δις, Κίνα-Ινδία. 0-0. Δηλαδή αυτό τώρα αυτό το παιχνίδι. Σε αυτό κυριολεκτής. Όχι, ο μισός πλανήτης βλέπει αυτό το μάτς. Έτσι, δηλαδή Κίνα-Ινδία 0-0. Ο ένας είναι 2,5 δις κόσμο, οι Κινέζοι 3 δις πως είναι και οι Ινδοί είναι 1,5 δις. Είναι καλό λογοπαίγνιο έτσι για τα social media. Αλλά τι λέει τώρα ο άλλος. Το μάτς που βλέπω μισός πλανήτης πιο Μπαρτσελόνα Ρεάλ τώρα και δεν συμμαζεύεται. Κίνα-Ινδία, όλοι το βλέπουμε τώρα αυτό. Κίνα-Ινδία, ας πούμε, επειδή η Ινδία είναι μεταξύ. Είναι ένα περίεργο Ινδί. Ενώ έχουν τόσο πολύ πληθυσμό, δεν έχουν τίποτα ρε φίλε, τίποτα. Μόνο αυτό το cricket που παίζουν εκεί το αγγλικό, από την κατοχή των Άγγλων, ας πούμε, που ήταν απικία, που έχουν αυτό το cricket το περίεργο, ξέρεις, που πετάς την μπάλα με τον μπαστούνι το περίεργο. Δεν ξέρω να έχουν κάτι άλλο, ας πούμε. Με τόσο κόσμο έπρεπε να είχαν κάτι. Κάτι ρε βιλέ, να υπάρχουν. Εντάξει, οι Κινέζοι υπάρχουν κάπου ρε βιλέ. Στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο. Ξέρω, κάτι στο... βγάζουν. Ναι, δηλαδή στο στίβο, κάτι έχουν οι Κινέζοι. Οι Ινδοί ρε βιλέ, δηλαδή τίποτα. Τίποτα, δηλαδή. Τόσο κόσμο. Τίποτα ρε φίλε. Bollywood και μόνο Bollywood. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε κούντα να πει από εκεί τι γίνεται. Να περάσουμε και από εκεί. Υπάρχουν καταρχάς δύο φαβορί που ό,τι και να πούμε εμείς παιχτούν. Είναι τα μάτς της 5 ο Σασούνα Κόρδοβα. Ο Σασούνα η οποία βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία αλλά νομίζω θα έπρεπε να βρίσκεται λίγο πιο πάνω. Έτυχε την είδα κανένα δύο φορές. Μου άρεσε τον τρόπο που παίζει. Νομίζω ότι την Κόρδοβα θα βρει τρόπο να την κερδίσει γύρω στο 1.70. Είναι το άσος ίσως και παραπάνω για την Οσασούνα. Στην Παμπλώνα είναι πάντα δυνατή και νομίζω ότι θα εκμεταλλευτεί την έδρα της Κέισμονη Χόν με την Ρέους. Είναι ένα φαβορί το οποίο αξίζει της προσοχής μας για κλείσιμο ενός παρολίμιας τριάδας. Και το βράδυ σε 9.30 υπάρχουν δύο πιο αφύρωπα παιχνίδια. Πρόκειται για το Νουμάνθια Σαραγώσα και το Αλμερία Λας Πάλμας. Θα κάνω στάση μόνο στο δεύτερο. Στο Αλμερία Λας Πάλμας θα ρισκάρω λίγο η μέρα, νομίζω το επιτρέπει αυτό για το διπλό της Λας Πάλμας, έφερε χ την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά νομίζω ότι την βοηθούν περισσότερο τα εκτός έδρας παιχνίδια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ που είναι επιθετική ομάδα,
για τα δεδομένα της Segura Division. Έχει ένα από τα καλύτερα roster της κατηγορίας και νομίζω ότι το διπλό της Las Palmas σε αυτήν την απόδοση που προσφέρεται αποτελεί για σήμερα τουλάχιστον μια καλή επιλογή. Ωραία, λοιπόν. Δηλαδή έχουμε αυτούς τους δύο άσους που είναι για τους φίλους που θέλουν μια, έτσι, ένα καλό, κάποιο καλό σημείο για την σημερινή μέρα της Οσασούνα με την Κόρδοβα και της Χιχών με την Ρέους, και για όποιον θέλει να ρισκάρει λίγο παραπάνω το διπλό της Las Palmas απέναντι στην Αλμερία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ο κυρίως κράτος είναι το Nations League ούτως ή άλλως. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις κάτι ιδιαίτερο από Κόπα Αφρικα που βλέπω μεγάλα παιχνίδια. Έχει, καλά, έχει το ντέρμπι Ουγκάντα Λεσότο, δηλαδή εκεί πέρα γίνει χαμός. Νιγηρία Λιβύη, ναι, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σεϊχέλες τώρα, από ό,τι μαθαίνω, παρκάνω στο λιμάνι εκεί, Νότια Αφρική Σεϊχέλες είναι το μάτς. Οι Κομόρες που κάνανε την έκπληξη πριν μερικές αγωνιστικές, είχαν κάνει ένα χίμ νομίζω με το Καμερούν, πάνε μέσα στο Μαρόκο να παίξουν, δύσκολο μάτς, πολύ δύσκολο. Ναι. Επίσης έχουμε το Μοζαμβίκη Ναμίμπια, μεγάλο παιχνίδι. Αμφίρομαι να μέτσε επίσης το η σημερινή Γουινέα Μαδαγασκάρη. Έτσι. Μαδαγάσκαρ είναι επικίνδυνη πάντα εκτός έδρας. Μαγαδαρεσκάρη. Αντί να το πεις αυτό. Έτσι. Μπουρκίνα Βάσο Μποτσουάνα. Φίλε, να σε πω κάτι. Κάποτε όταν ξεκίνησε, το στοίχημα πριν πολλά χρόνια, έτσι έβαζα κάποια λεφτά σε τέτοιες αναμετρήσεις, Κόπα Αφρικα και τέτοια. Και έτσι κάποια τέτοια. Στην τελική προσπάθεια όμως. Στην τελική. Και πάλι να σου πω κάτι. Μετά όταν έκατσα και είδα τα μάτς και είδα αγώνες, ειδικά προκριματικούς που παίζουν, σε τι γήπεδα παίζουν. Και πώς είναι εκεί η ατμόσφαιρα. Δηλαδή έχει κάποια γήπεδα σε κάποιες χώρες που λες τώρα, άμα βάλω γκολ, δεν φεύγω από εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, μέσα στρατό με τάγκς, ας πούμε, να είναι στο γήπεδο. Λέω, ρε φίλε, ούτε μισό ευρώ. Ούτε μισό ευρώ, δηλαδή. Μόνο σε τελική φάση Κόπα Αφρικα από εκεί παίζουν οι καλές ομάδες. Ναι, τίποτα. Προτιμώ να το πετάξω στο θερμαϊκό μέσα. Δηλαδή, το ευρώ να το πάρω. Το... Ναι, να το πετάξουμε στο θερμαϊκό, όπως πετάνε στη Φοντάνα, την Τρέβη, ρε φίλε. Εγώ να το πετάξω στο θερμαϊκό, έτσι, το μεγαλύτερο στην Ιβάνη. Να πω, θέλω μια ευχή από το να βάλω, ας πούμε, λεφτά στο Μοζαμβίκη, Ναμίμπια. Και το σημερινού δουλειού η Νέα Μαδαγασκάρη, ας πούμε, δηλαδή με τίποτα, έτσι, με τίποτα, δηλαδή αυτά χι, προκριματικά Κόπα Αφρικα χι, τέλος βγαίνουνε. Πάμε League Nation να δούμε τι γίνεται εκεί, τι έχουμε καλά παιχνιδάκια σήμερα. Ναι, έχουμε κάποια καλά μάτσους. Στις 7 η ώρα θα συναντήσουμε τον Νορβηγία Σλοβενία, δεν ξέρω, πρέπει να και ένα στις 4. Στις 4 έχει το Σλοβακία Τσεχία, το οποίο ξεκινάει. Άντε αυτό τώρα να βρεις τώρα νικητή σε αυτό το παιχνίδι. Όχι, ρε, το αφήνεις. Δηλαδή, τρικλή να το παίξεις, δεν θα είσαι σίγουρος. Ναι. Πλήρω λόγος. Εντάξει, λογική λέει για γκολ, όποιος θέλει ακολουθεί. Σωστό. Και είμαστε και εντάξει, είμαστε χαλαροί. Στις 7 είναι η πρώτη φουρνιά των αγώνων, με Νορβηγία Σλοβενία να βλέπουμε εδώ, και οι δύο ομάδες θέλουν την διάκριση, δεν ξεκίνησαν και τόσο καλά στον όμιλο, ειδικά η δεύτερη, η Σλοβένη. Να πούμε ότι οι Νορβηγοί δίνονται φαβοροί, δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι εκεί για 1.63 και 1.65. Η λογική λέει ότι θα έχουμε τέρματα, διότι και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Εδώ έχω κρατήσει το over, να σου πω την αλήθεια, στο Νορβηγία Σλοβενία. Την ίδια ώρα εδώ υπάρχουν δύο μάτς που παίζουν, δεν παίζουν, το ίδιο και ταυτό είναι. Αρμενία, Γιβραλτάρ και Γεωργία, Ανδώρα. Φυσικά και οι δύο ομάδες εδώ και οι παιδούχοι αναμένεται να πάρουν τους 3 βαθμούς. Δεν ξέρω όμως αν μπορούν να καταφέρουν κάτι στον όμιλό τους. Λετωνία, Καζακστάν, εδώ στα μάτια να με δίνανε λεφτά. Δεν θα, όχι, ρε, δεν θα έβλεπα από αυτά ένα τέτοιο παιχνίδι. Αν έπαιζα, να σου πέντε, σε αυτά που ανέφερε τώρα τα τρία, αν θα έπαιζα κάτι, αν θα έπαιζα κάτι, θα ήταν, ας πούμε, στο Γεωργία Ανδώρα το no goal. Α, ναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να το δώσει. Ναι, δηλαδή αυτή την επιλογή, ας πούμε, το no goal. Δεν το έχει πολύ χαμηλά στα μάτια, πρέπει να είναι γύρω στον 25. Ναι, θα το έχει πολύ χαμηλά, γι' αυτό λέω ότι δεν θα παίζα τελικά τίποτα, γιατί... Ναι, σε αυτά τα μάτια λέει. Δεν αξίζει κάτι, γιατί και ξέρεις αυτές οι χώρες, δηλαδή Γεωργία, Αρμενία, ας πούμε, δεν είναι και οι χώρες που παίζουν, έχουν, ας πούμε, έτσι ωραίο ποδόσφαιρο, να πεις ότι εντάξει, έχουν χάλια ομάδα, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον παίζουν ωραία φαντεζή,
κυνηγάνε τον κόλλο, να τις βλέπεις, ας πούμε, και είναι πω, πονάνε τα μάτια μας. Οπότε να τις βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι νησιά Φερόες. Τα νησιά Φερόες παίζουν πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο. Ναι. Από αυτούς εδώ. Οπότε άσε, ό,τι και να γίνει, άστο. Δεν πειράζει. Όχι, και το Λετωνία Καζακστάν μπορεί να βλέπουμε, ας πούμε, να βλέπουμε ισορροπημένες αποδόσεις. Είναι τέτοια η εικόνα των δύο ομάδων που μας αποτρέπει να ασχοληθούμε με οτιδήποτε. Οπότε για την φουλιά αυτή των 7, η επιλογή που ξεχωρίζει στα μάτια μου είναι το over της Νορβηγίας με την Σλοβενία. Καλύτερα μάτς συναντάμε στις 10 παρατέταρτο. Και κυρίως, ας πούμε, στα μάτια του Ολλανδία-Γερμανία, στο Άμστερνταμ, στο Johan Cruyff Arena, όπως λέγεται πλέον. Και εδώ θα ρισκάρω αρκετά. Στα μάτια να πούμε ότι και οι δύο ομάδες δεν είναι στα καλύτερά τους το τελευταίο καιρό. Η Ολλανδία τα περισσότερα χρόνια, η Γερμανία από το Μουντιάλ και μετά, και αυτή αντιμετωπίζει κάποια θέματα. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο φαβοροί οι Γερμανοί μέσα στην Ολλανδία. Τους Ολλανδούς, γιατί έχω δει και τα ρόστερ, τους θεωρώ αρκετά ταλαντούχους. Θα τρέξουν τους Γερμανούς. Εγώ προσωπικά έχω βάλει κάπου στα μάτια αυτό το 3.40-3.45 στον άσο της Ολλανδίας. Θα πάρω το αναμενόμενο ρίσκο. Για τους πιο συντηρητικούς και το ασοχή μπορεί να μπει στα δελτίο, διότι δίνεται γύρω στο 1.75. Θεωρώ ότι η Ολλανδία χρωστάνε και μαθηματικά, να το δεις, ένα καλό μάτς, μια καλή νίκη μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι. Έτσι, να πούμε τώρα. Να πούμε τώρα, ας πούμε, στον όμιλο. Τώρα που λες έτσι για αυτό το παιχνίδι, έτσι, στον όμιλο, ας πούμε, είναι η Γαλλία με 4 στην πρώτη θέση. Με 2 αγώνες βέβαια. Η Γερμανία έχει έναν με έναν αγώνα. Η Ολλανδία κανέναν με έναν αγώνα. Εδώ τώρα βέβαια ο πρώτος πάει στον επόμενο γύρο, που προφανώς έχει να κάνει με προκριματικά παγκοσμίου και σχετικά. Και ο τρίτος υποβιβάζεται στη Β, δηλαδή. Εντάξει, κωμωδία τώρα αυτή. Εντάξει, ναι. Δηλαδή θα ανεβάσει από τη Β' ομάδα πάνω, που μπορεί να είναι χάλι μαύρο και στην επόμενη φάση να τρώει 5 και 6 γκολ. Ναι, εντάξει, κωμωδία. Ναι. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι, και εγώ. Ναι, και αυτό εγώ και σε αυτό το παιχνίδι εγώ ήμουν ανάμεσα στο over, να σου πω την αλήθεια, και στο άσοχη διπλή ευκαιρία. Γιατί πάνω κάτω τιμές είναι ίδιες. Έτσι, ναι. Πάνω κάτω τιμές είναι ίδιες. Θα πάω με το άσοχη. Θα πάρει το όβερ, σε καταλαβαίνω. Όχι, το άσοχη θα πάρω. Θα πάρω το άσοχη. Δεν μπορεί να πάρω. Θα πάρω το άσοχη γιατί. Εντάξει. Κοίτα, είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί με τους Γερμανούς έχουν μια μεγάλη ιστορία αντιπαράθεση γενικότερα. Έτσι, από την εποχή του Κρόιφ τότε, από τη μεγάλη εκείνη Ολλανδία. Και γενικά δηλαδή έχουν θέματα. Οπότε θεωρώ ότι από το όβερ το άσοχη. Μου κάνει σαν επιλογή. Ναι. Μου κάνει σαν επιλογή, έτσι. Γιατί οι Γερμανοί δεν είναι στα καλύτερά τους για να τους εμπιστευτώ, έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Γι' αυτό πιο πολύ πατάω ορμόμενος στην εικόνα της Γερμανίας. Τελευταία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Η Ολλανδία είναι πάντα μια ταλαντούχα ομάδα. Φέτος, αυτή τη φορά, ακόμη περισσότερο. Έχουν και τον Κούμαν έναν σοβαρό επιτέλους προπονήτη. Οπότε νομίζω ότι οι αποδόσεις αδικούν τους Οράνιε, που μπορούν να πάρουν είτε την νίκη είτε την ισοπαλία. Είπαμε για τους πιο συντηρητικούς, φορά στο χέρι είναι στο 1.75, αποτελεί επιλογή. Σωστό. Επίσης, για να προσθέσω και εγώ σε αυτό που έλεγες πριν για την Νορβηγία, γιατί είναι μια από τις επιλογές μου και η Νορβηγία. Συμφωνώ με το over, έτσι. Έχω έναν ιδιασμό όμως για τους Σλοβαίνους, αν μπορέσουν να σκοράνουν, γιατί. Δεν ξέρω αν οι Νορβηγοί θα κυνηγήσουν το τρίτο. Ναι, είμαι λίγο περίεργα. Βέβαια, θα πάρω εδώ τον Άσο, ο οποίος να υπογραμμίσω, βέβαια, το είπες και εσύ, ότι θεωρώ ότι είναι χαμηλός ο Άσος. Ναι. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι, δηλαδή, το βρίσκεις στο 1,60, 1,62, 1,65 βαριά. Είναι χαμηλός σχετικά ο Άσος. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι. Δεν ξέρω όμως, με τραβάει ο Άσος, δηλαδή το over. Δεν είναι ούτε φοβάμαι το over. Έτσι, μπορεί να βγει και 3-0 ο Νορβηγός, τα κάνει αυτά. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ο Σλοβαίνος μπορεί να πάει, ξέρεις, πολύ σφιχτός, ας πούμε, να πάρει το βαθμό, ξέρω εγώ. Θα μου πεις, δεν έχει βαθμό ο Σλοβαίνος, έχουν περάσει δύο μάτς και δεν έχει βαθμό. Ναι, εκεί πατάω, επειδή δεν έχει κανένα βαθμό, ότι θέλει τη νίκη, ότι θα σκοράρει τουλάχιστον ένα. Ναι, λες και αυτό, εντάξει. Ένα γκολ. Μακάρι να βγει και άσος και over, έτσι. Απλά εγώ. Έκανα 2-1, ναι, μακάρι. Ναι, πιο πολύ στο. Έμεινα προς τον άσο, από την αλήθεια. Αν και μου άρεσε και το over. Σαν επιλογή, ο άσος απλά, δεν ξέρω, είναι λίγο.
Θα δω, μπορεί να αλλάξω μέχρι το τέλος, μπορεί να αλλάξω άποψη. Θα δούμε. Έτσι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Έχει ακόμα από τα υπόλοιπα βλέπεις κάτι άλλο από τα, το 9, το 10 πατάρτο. Κοίτα, το Ιρλανδία-Δανία βλέπουμε με τις αποδόσεις και μόνο ότι πρόκειται για μια πολύ αμφίροπη αναμέτρηση. Ίσως ισοπαλία να είναι μια επιλογή εδώ για όσους φίλους ούτως ή άλλως ασχολούνται με τις ισοπαλίες. Ένα από τα μάτς μπορεί να ασχοληθούν είναι. Και αυτό το Βουλγαρία-Κύπρος. Οι Βούλγαροι έχουν ξεκινήσει με 2-2 τις νίκες, αλλά δεν τους έχω τόσο εμπιστοσύνη ότι θα κερδίσουν, ας πούμε. Σήμερα η Κύπρος έχει μια νίκη, μια ήττα. Δεν, θα παίξουν νομίζω με άγνοια κινδύνο, δεν έχουν να χάσουν κάτι. Οι Κύπροι μπορούν να σκοράρουν εδώ. Νομίζω ότι το goal-goal σε τη μέσα outsider αποτελεί επιλογή. Τα Σκόπια Λίχτενστάιν εδώ δεν μπορούν να ασχοληθούν με κάτι. Τα Σκόπια έχουν ήδη το φοβορή, αλλά κάτι το Λίχτε Στάιν δεν έκανε Σαν Μαρίνο καμιά τώρα. Έτσι, όχι, είναι πιο, πιο καλό είναι. Της Ελβετίας, να πούμε, έτσι. Είναι, οπότε προς αποφυγή αυτό το 1-10 του το Σκόπιο. Όχι, ρε, μακριά, οπότε, μακριά. Ναι. Οπότε κρατάμε, ας πούμε, έτσι, από το Nations League, τον Ορβηγία-Σλοβενία, εγώ το βερσί τον Άσο. Η Ολλανδία-Γερμανία το Άσο Χ. Έτσι, δύο βασικές, νομίζω, επιλογές. Κατά δεύτερο λόγο, εγώ προσωπικά το goal-goal στο Βουλγαρία-Κύπρος και για τους φίλους που παίζουν ισοπαλία, αποτελεί μια έτσι, πιθανή επιλογή το Ιρλανδία-Δανία. Στο Βουλγαρία-Κύπρος, ως ένα βαθμό είμαι μαζί σου, γιατί εγώ θα το μ' αρέσει πολύ το over. Και το χ2 σκεφτόμουν στα μάτια, να σου πω την αλήθεια, αλλά φοβάμαι μήπως στο τέλος γίνει κανένα 2-1. Ναι. Και χάσουμε. Εμένα μ' αρέσει πολύ το over, Δημήτρη. Γιατί το βρίσκω σε καλή απόδοση. Δηλαδή βλέπω ότι είναι στο 2.20, 2.15, 2.30. Παίζει σε καλές αποδόσεις το over. Καλό φαίνεται, ναι. Παίζει σε καλές αποδόσεις το over και μου αρέσει και θα το πάρω εγώ το over αυτό του Βουλγαρία-Κύπρος, γιατί υπάρχει επιλογή να σκοράρει Κύπρος. Έτσι, αυτό όπως είπες και εσύ παίζουν λίγο ελεύθερα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι και χάλια οι Κύπροι. Οπότε μπορεί να βάλουν. Όχι, δεν έχουν έντονο. Ναι, μπορεί, μπορεί να βάλουν ένα κολλάκι. Τόσο τεράστια σκοπιμότητα. Έτσι. Ναι, δεν είναι τόσο. Εντάξει, είναι. Κοίτα, δεν είναι προκριματικά. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα, α πούμε, εδώ βλέπω. Ας πούμε, βλέπω ας πούμε, εδώ πέρα που κοιτούσα πριν για το τι γίνεται με τους ομίλους. Και ο τρίτος από αυτή τη φάση που είναι, νομίζω, η τρίτη κατηγορία. Έτσι, γιατί έχει τέσσερις κατηγορίες. Η τρίτη κατηγορία, εδώ α πούμε ο τρίτος των ομίλων, έχει πιθανό, δηλαδή μπορεί να επιβαστεί, μπορεί και όχι. Είναι ανάλογα με τις βαθμούς, δηλαδή. Ρε παιδιά εκεί στη FIFA, στην UEFA, δηλαδή. Θέλετε να κάνετε, να βγάλετε λεφτά. Ναι, εντάξει, ωραία. Κάντε ρε παιδιά, ξέρω εγώ πώς έχουν στο rugby το Six Nations, κάντε, βάλτε 6 ομάδες και θα παίζουν μεταξύ τους. Τι το κάνεις αυτό, ο τρίτος μπορεί να επιβιβαστεί, το ξέρουμε ακόμα, μπορεί όμως να επιβιβαστεί. Έτσι, δηλαδή, είναι λίγο, ξέρεις. Εγώ από αυτό παίρνω το πάντως στο over, γιατί θεωρώ ότι είναι καλή τιμή εκεί στο 2.20 μέσο όρο. Είναι καλή τιμή το over στη Βουλγαρία-Κύπρος, γιατί πιστεύω όπως είπες εσύ ότι η Κύπρος μπορεί να σκοράρει. Μπορεί για να σκοράρει. Κάτι στα μάτια, μπορεί να βρεθεί σε καλή μέρα η Βουλγαρία και να το καταλήξει. Ναι. Και να λύσει κανένα 3-0. Σωστό. Δεν το θεωρώ παράξενο. Ο Βούλγαρος αυτά τα μάτια θα ψιλοκαθαρίζει κιόλα. Δηλαδή, ναι, δεν είναι όπως τα μεγάλα. Να θυμηθεί το DNA το παλιό που. Έτσι, 90 έτσι, και τέτοια. Τώρα επειδή είσαι 90, ρε φιλέ. Αυτή τη στιγμή βλέπω τα φιλαράκια στη μία τηλεόραση. Επειδή δεν έχει μάθει τώρα και βλέπουμε διαβάσει. Βλέπω τα φιλαράκια και πρέπει να είναι το πρώτο επεισόδιο, δηλαδή ή Μάρτο, ρε παιδί. Να αναμνήσεις, ναι. Όλοι οι πρωταγωνιστές εδώ πρέπει να είναι 20 κάτι. Εγώ τότε δηλαδή πρέπει να ήμουν. Τι να πω. Τρομερές αναμνήσεις, εντάξει. Είναι σειρά τώρα που. Ναι, τώρα οι περισσότερες έχουν μπαγιατέψει από αυτές. Είναι πιο μεγάλες από εμένα. Κατάλαβες. Καλά, σίγουρα, το μόνο σίγουρα. Εντάξει. Και οι άντρες φυσικά, βέβαια. Ναι, λοιπόν, ναι. Και εγώ είπα ότι μένω στο over στο Βουλγαρία-Κύπρος. Έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιλογή. Κυρίως και λόγω απόδοσης, έτσι. Λόγω απόδοσης. Ναι, ωραία είναι, ωραία. Την παίρνω την επιλογή αυτή, όχι τόσο. Γιατί θεωρώ ότι θα γίνει 3 και 4 και 5-0. Αλλά μου αρέσει η απόδοση. Έτσι, δηλαδή, άμα ήταν στο 1,70 θα το σκεφτόμουν. Να σου πω την αλήθεια, στο 1,70. Αλλά δύο κάτι που το δίνει, προφανώς ο Μπουκ το δίνει με τη λογική ότι η Κύπρος θα είναι σφιχτή πίσω. Και δεν θα φάει εύκολα γκολ. Με αυτή τη λογική το δίνει ο Μπουκ. Ότι δεν ασκοράρε.
Ναι, και ότι δεν σκοράρει ακριβώς. Έτσι, εμείς πάμε με την άλλη λογική που λέει ότι η Κύπρος μπορεί ναι, να σκοράρει και ότι θα παίξει ανοιχτά, δεν θα είναι πίσω. Λίγο πιο, ναι, πιο ανοιχτά σε σχέση με σάλτο. Έτσι, δεν θα είναι πίσω, ας πούμε, κακός χαμός και 11 πίσω και μπάμπα μπούμπα. Ότι θα ανοιχτεί να παίξει το ποδόσφαιρό της, αν μπορείς να σκοράρει, καλώς να το πράξει. Έτσι, λοιπόν, από τα υπόλοιπα τώρα γενικά που έχει κάποια άλλα από τα θέματα, βλέπεις κάτι, έχεις κάτι, όχι. Τίποτα. Εντάξει, έχει Βραζιλία, έχει Φλαμέγκο, Φλουμινέτσι, ας πούμε, ένα δέρμι. Αυτό να το χαζέψουμε, ναι, αυτό να το χαζέψουμε. Ναι, το ναι, φλαφλό. Πες το, για κάποια ζεστή επιλογή για να μείνουμε, δεν έχω ξεχωρίσει ούτε ναι. από την Τρίτη Ιταλία, δηλαδή... Αυτό το τέλειο ξέρεις είναι κόσμο για να, έτσι, το, για γνωστό, να το γνωστό φλαφλού, έτσι. Ναι, το ναι, το, ναι. Από τα πρέπει να είναι ίσως και το μεγαλύτερο ντέρμπι στην Βραζιλία. Είναι ένα, από τα, μεγα, ναι, από το μεγα, τα μεγαλύτερα σώματα. Κάποτε γεμίζαν το, κόσμο... γεμίζαν το Μαρακανά αυτές οι δύο ομάδες. Ναι, ναι, 200.000 ναι. κόσμο. Ναι, ο Βασίλης είναι χαμηλά, είναι γύρω στον 65. Εντάξει, δεν ξέρω, όντως είναι φαβορή η Φλαμέγκο και αργότερα η... ο Μάντς με τη Σάντος με την Κορίνθιανς, αλλά εντάξει, κάτι ξεκάθαρο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι κρατήσαμε ναι. κάποιες επιλογές και από τις εθνικές ομάδες, 2-3 στον αριθμό. Είχαμε 3-4 από την Αγγλία, είχαμε και από τη Σεγούντα. Έτσι, στη σούμα σου, στη σούμα σου τι κρατάς πιο ζεστά, στη σούμα σου. Τώρα, ας πούμε, μια τριάδα σταμάτησα, μείνω εγώ προσωπικά στον Άσο της Οσασούνα με την Κόρδοβα. Από τις εθνικές θα πάρω άσοχη Ολλανδία με την Γερμανία και από εκεί και πέρα θα ασχοληθώ με το, είτε με το goal του Βουλγαρία-Κύπρος είτε με το over, έτσι όπως το συζητήσαμε, ναι. μου άρεσε η δική του λογική. Ίσως κρατήσω αυτή την τριάδα, το over που παίρνω από σένα. Δηλαδή και εμείς έτσι όσο συζητάμε ανεβαίνουμε ναι, κάτι ναι, ναι, αλλάζουμε και λίγο, ναι, σωστό. Το μυαλό μας, έτσι, δηλαδή το over στο Βουλγαρία-Κύπρος, τον άσο της Οσασούνα με την Κόρδοβα και φυσικά το άσο εκεί στο Ολλανδία-Γερμανία. Αυτή θα είναι μάλλον η τριάδα μου, πληρώνει μάλιστα και καλά. Ελπίζουμε το βράδυ να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι ακριβώς. Όλοι να είμαστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι για να επενδύσουμε την επόμενη μέρα. Ναι, και αύριο είναι παρόμοιο το σκηνικό στα μάτια. Με, δεν έχει, δεν με Σεγούντα και Εθνικές κάτι θα βγει και από την αυριανή μέρα. Σωστό, σωστό. Αύριο εδώ στην εκπομπή σκέφτομαι κιόλας λίγο να κάνω και εγώ μια ανάλυση NBA να δω τι γίνεται. Γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Πότε ξεκινάει η σταμάτη. Τώρα 17, δεν κάνω λάθος. 17 τώρα. Την Τετάρτη νομίζω. Άρα είμαστε νομίζω. Την εβδομάδα, έτσι. Ναι, οπότε να κάνω λίγο μια αναφορά, να δω λίγο τι δίνουν εταιρείες. Εντάξει, τώρα για κατάκτηση λογικά. Golden State είναι το φαβορί. Θα το δίνουν χαμηλά. Μήπως βρούμε κάτι με το MVP, πρώτο σκόρερ. Όχι, είναι καλό θέμα να το προλάβεις αύριο πριν ξεκινήσει. Ναι, ίσως, έτσι, ναι, ίσως λίγο με ξενικητές περιφερειών που δίνονται. Γενικά αυτά έχουν κυρίως ψωμάκι στο NBA. Όντως είναι καλό. Εντάξει. Είναι καλή ενασχόληση πριν ξεκινήσει. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάρτι κάνει στη δεύτερη Λιθουανία η Πενεβέζης, η οποία βρέθηκε 1-2 πίσω σκορ. Θυμίζω 5-2. 5-2 Πενεβέζης. Έτσι, με την Κουπίνσκης. Πενεβέζης Κουπίνσκης, 5-2 το παιχνίδι. Ήτανε σε μια φάση 1-2. Ναι, δεν ξέρω αν ήτανε. Και όμως προς έκπληξη πολλών νομίζω Δημήτρη είναι ναι. διπλό ημίχρονο άσος τελικό. Α ναι, πώς και, ναι, ναι. Πώς και έτσι έγινε αυτή η μαγιά. Ναι, διπλό ημίχρονο άσος τελικό λοιπόν ναι. Το Πενεβέζης Κουπίνσκης 1-2 ημίχρονο θυμίζω, 5-2 είναι μέχρι στιγμής στο σκορ. Στο 72 είμαστε ακόμα, έτσι έχει ακόμα. Έχουμε ακόμα ναι. και καμιά δεκαριά γκολ. Λοιπόν η Πενεβέζη έχει 52 βαθμούς, είναι πρώτη, πάει για άνοδο. Την κυνηγάει η Νεβέζης με 50, η Κουπίνσκης είναι πρώτη τελευταία με 14. Έτσι. Έφτασε τώρα κανένα 20. Και έκανε ένα 2 ας πούμε. Ναι, έκανε ένα 2 στο ημίχρονο. Ναι, έβαλε 2 γκολ. Ναι, έκανε ένα 2. Οι άλλοι έχουν φάει σε 24 μάτς, έχουν φάει 23 γκολ. Και φάγανε σήμερα 2. Οι Πενεβέζης. Εντάξει, παιδιά ευχαριστούμε για αυτά τα μαγικά πρωταθλήματα. Ευχαριστούμε για αυτές τις μαγείες που βάζετε, αλλά δεν παίζουμε. Ευτυχώς για μας. Και ας βγαίνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, στη Λευκορωσία, δεύτερη, το μοναδικό παιχνίδι που έχω αυτή τη στιγμή, εγώ ενημέρωση από την αλήθεια. Το Κρίστ Λίντα είναι στο 1-1. Η Κρίστ και παίζει και με 10 λόγω αποβολής στο 54. Κάποιο παίκτη, δεν έχουμε το όνομα, κάποιο αποβλήθηκε τώρα.
ποιος ήταν, μπορεί να ήταν και ο τερματάς και να μην το ξέρουμε. Έτσι, χαμηλές κατηγορίες εθνικές ομάδες, Ουκρανία-Νορβηγία 0-2 το παιχνίδι. Κάτι άλλο δεν βλέπω, τα φιλικά αυτά τα που συζητήσαμε, αυτό που λέγαμε πριν, πού είναι τώρα, το χάσαμε. Τι γίνεται τώρα, το Ινδία, το Κίνα-Ινδία, μήπως μπήκε καραγκόλ και... Γιατί κάτι κουνήθηκε λίγο ο πλανήτης, μήπως βάλανε κανένα γκολ οι Κινέζοι και χοροπηδήξαν όλοι μαζί. Όχι, 0-0 κουλούρι. Στο ημίχρονο, το Κίνα-Ινδία 0-0. Έτσι είναι στο ημίχρονο. Και στο άλλο μεγάλο φιλικό, για να το δω και αυτό, Μιανμάρ-Βολιβία 0-2. Έτσι οι Βολιβιανοί το καθάρισαν από το πρώτο ημίχρονο. Οι Βολιβιανοί το τελείωσαν. Μετά είσαι εσύ εδώ. Όχι, 7 η ώρα. 7 η ώρα είσαι. Άρα πρέπει να πω τον άλλο με φέρει κάτι να φάω. Άμα το προλάβεις. Ναι, γιατί μετά θα πάμε στο γήπεδο. Εμείς γι' αυτό κατευθείαν. Σήμερα είναι λίγο δύσκολη ημέρα. Λοιπόν, Δημήτρη. Άντε, τα λέμε έτσι. Τα λέμε αύριο, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και το Δημήτρη θα αναξεί. Κάνα μια ωραία κουβεντούλα. Έτσι πάμε γενικά. Σήμερα βολεύει και η μέρα, επειδή δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο. Να κάνουμε έτσι και μια πιο χαβαλέ κουβέντα, πιο ήρεμη, πιο ωραία. Έτσι για όλους τους φίλους που ακούν και ετοιμάζονται να είναι σε μια καλή διάθεση. Έτσι να κάνουμε και εμείς με τη διάθεσή τους καλύτερη. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break. Έτσι απαραίτητο νομίζω, έτσι. Ναι, απαραίτητο break θα πάμε τώρα. Θα δούμε τι έχουμε όσον αφορά τα παιχνίδια του στοιχήματος, τι γίνεται έτσι πριν, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστροφή και πάλι εδώ, Γκουρούτζι Γειτονιά. Στοίχημα και μόνο μέχρι και τις 4. Πάμε να δούμε λίγο στο live score τι γίνεται. Να πω ότι τα αποτελέσματα, χορηγό των αποτελεσμάτων είναι η εταιρεία Goldbet. Έτσι, η οποία προσφέρει έτσι, την ενημέρωσή σας, την live ενημέρωσή σας σε όλα τα παιχνίδια που είναι στο κουπόνι του στοιχήματος. Και όχι μόνο, οτιδήποτε έχουμε γενικά στον πλανήτη, το λέμε εδώ, το ακούτε εδώ. Έτσι, συνέχεια ενημέρωση. Να πω Σλοβακία-Αλβανία Under 19 ευρωπαϊκό είναι στο 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Σλοβακία-Αλβανία. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, στην League One στην Αγγλία το παιχνίδι είναι στο 3-1. Το Barnsley-Luton 3-1 έχει γίνει αναμέτρηση. Συνεχίζουμε πιο κάτω, όπου έχουμε Λιθουανία-Πενεβέζης-Κουπίνσκης 6-2 πλέον το παιχνίδι, στο 90 είμαστε εκεί. Στο 88 περίπου, τρίτη Νορβηγίας, Όσλο Μπλίνε 1-1, Σκέιντ Άρενταλ 1-0. Κύπελο Τσεχίας, Πατουμπρίτσε, Γιάμπλονετς 1-1 το παιχνίδι. Σε διεθνές φιλικό, Μιανμάρ Βολιβία 0-2. Επίσης, σε διεθνές φιλικό, Κίνα-Ινδία 0-0. Πιο κάτω πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε. Στη δεύτερη Ευκορωσίας Κρίστ Λίντα 1-2 πλέον το παιχνίδι. Συνεχίζουμε πιο κάτω, για να δω ότι έχουμε και τρίτη Δανίας μέσα, για να το δω λίγο. Γιατί γερμανικά έχουμε τρίτη Φιλανδίας από ό,τι βλέπω. Έχουμε δεύτερο σέστη, είπαμε, εντάξει, λοιπόν. Τρίτη Φιλανδίας, Μούσα Πόρη με την Κόκολα είναι στο 1-0. Τάμπερε Μίπα είναι στο 1-1. Γερμανία, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια που έχουμε γκολ στις χαμηλές Γερμανίας κατηγορίες. Αστόρια Γόλντοφ με την Σάρ Μπρούγγεν 1-3. Χόφεχάιμ 2 με την Χέισεν Ντρέιχς 2-2. Κίκερς Όφενμπαχ με την Μπάλιγκεν 1-0. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Το Ουλμ Φραγκφούρτ είναι στο 0-0. Τα λέω και αυτά γιατί είναι λίγα ούτως άλλως αυτά που έχει 0-0. Έλβεσμπεργκ με την Σταντάλεντορφ στο 1-1. Βορμάτια Βόρνς με την Μέινχαμ είναι στο 2-1. Καν με την Βιέντεσμπουργκ είναι στο 2-0. Κολονία 2 με την Ομπερχάουζεν 0-1. Μπόνερ Ρόντλιχάουζεν στο 1-1. Έσεν Βικτόρια Κολονίας 0-1.
Επίσης έχουμε το Lipstadt με την Borussia Dortmund 2 στο 0-0, Strahlen με την Mönchengladbach 2 στο 0-0, Herengrath με την Wattenstein στο 1-1, λοιπόν, Nürnberg 2 με τη Wacker Burghausen στο 1-0, Χένιγκ με την Μπούμπαχ στο 2-1, Bayreuth Augsburg 2-2-1. Τα παιχνίδια αυτά τα οποία έχουμε στην Γερμανία χαμηλές κατηγορίες. Ρωσία 2, Τσερνάνοβο Μόσχας με την Σινίκ είναι στο 0-0, Κράσνονταρ 2 Ζενίτ 2-0-0. Συνεχίζουμε πιο κάτω, Τρίτη Σουηδίας, Φούργοντ Βαστέρας 0-1, Τόρνς Χουσβάρνα 0-1, Βάκερς με την Γκέμπεστατς στο 0-1 επίσης στην Τρίτη Σουηδίας. Πάμε να δούμε λίγο προκριματικά UEFA όσον αφορά Euro, όσον αφορά το Under 19. Δανία Εστονία 0-0, Ιταλία Φιλανδία 2-0, Ουκρανία Νορβηγία 0-2. Πιο κάτω να δω, δεν έχουμε αυτά. Εδώ είναι αυτά τα τελευταία τελικά τα οποία έχουμε, τα τελευταία παιχνίδια μάλλον, τα γκολ τα οποία είχαμε έτσι με, τα, με τις χαμηλές. Τελικό αποτέλεσμα στην δεύτερη Λιθουανίας, Πενεβέζης Κουπίσκης 6-2, τελικό αποτέλεσμα δίπλο το ημίχρονο. Να πω τελικό στην δεύτερη Λευκορωσίας, Κρίστ Λίντα 1-2, τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, περιμένουμε τελικό και από την League One, το Μπάνσλι Λούτον έχει γίνει πλέον 3-2, μειώνει με Κόλινς, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, η Luton Town, Barnsley Luton Town 3-2, με γκολ από τον Collins, ο οποίος είχε κάνει και το έχει μειώσει και σε 2-1 με πέναλτι για την Luton. Λοιπόν, κάτι άλλο προς τελικά, περιμένουμε και λίγο κάποια νορβηγικά, να δούμε. Το κύπελλο Τσεχίας είναι στο 66, είναι στο 1-1 το Παντού Μπρίτσε με την Γιάμπλονετς. Στα μεγάλα παιχνίδια τα φιλικά που έχουμε δεν έχει αλλάξει κάτι, μια Μάρβολη Βία 0-2, Κίνα Ινδία στο 0-0. Οπότε ηρεμία γενικά στο κουπόνι, έτσι από ό,τι βλέπω. Αύριο να πω στην εκπομπή ότι θα έχω μια ανάλυση για το NBA, να δούμε τι γίνεται εκεί, στο μαγικό κόσμο του NBA, όπου ξεκινάμε και εκεί, να δούμε λίγο κάποιες τιμές, κάποιες αποδόσεις όσον αφορά κάποιες κατηγορίες ιδιαίτερες που έχουμε στο κουπόνι, στα κουπόνια γενικότερα, δηλαδή στο NBA τώρα λογικά πάμε σε πρωταθλητές, πάμε σε νικητές περιφερειών, κάποιες εταιρείες δίνουν πρώτο σκόρερ, κάποιες εταιρείες δίνουν MVP, γενικά έχει κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε στο NBA, έτσι. Γιατί πάνω κάτω οι ομάδες έχουν κάνει όλη την διαδικασία, δηλαδή έχουν μπει σε μια λογική, έχουν τελειώσει μεταγραφές και έχουμε και μια εικόνα το πώς προχωράνε κάπως οι ομάδες. Βέβαια δεν φαίνεται ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα, δηλαδή θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις, να πω την αλήθεια, αλλά να το δούμε, έτσι. Τώρα για παράδειγμα, ας πούμε τώρα εδώ που βλέπω για το παιχνίδι αυτό, έτσι, για το NBA, ας πούμε, για παράδειγμα, το Golden State παίζεται πολύ χαμηλά για την κατάκτηση του τίτλου, έτσι, είναι στο 1.57, 1.60, 1.55, είναι πάρα χαμηλά, γιατί είναι λογικό. Έτσι είναι πλέον το απόλυτο φαβόρι το Golden State και με την απόκτηση του Cousins. Έτσι έχει κάνει μια πεντάδα All-Star που πραγματικά είναι εκπληκτική η πεντάδα. Δεύτερο φαβόρι δίνονται οι Boston Celtics, οι οποίοι οι υγιείς Boston Celtics μπορούν να φτάσουν στους τελικούς. Τρίτο φαβόρι πάμε στους Houston Rockets και μετά έχουμε Lakers, Φιλαδέλφια, Toronto. Γενικά η αποδόση μετά την πρώτη τριάδα φεύγουν πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή οι Lakers βρίσκονται στο 13-14, τους Sixers στο 16-18, το Toronto είναι στο 16-18 επίσης και μετά
Η Οκλαχώμα για παράδειγμα είναι στο 30, τη βρίσκει σε απόδοση 36-37, έτσι. Και μετά βέβαια ξεφεύγουν οι αποδόσεις. Στις περιφέρειες γενικότερα μπορεί να βγει κάτι καλό, μπορείς να πεις. Έτσι δηλαδή ανατολική περιφέρεια, η Βοστόνη είναι στο 1,85-1,90 παίζεται για να κατακτήσει την Ανατολή. Στο 1,38-1,40-1,35 παίζονται Golden State για τη Δύση, έτσι πάρα πολύ χαμηλό. Το Houston είναι στο 6,5 περίπου, και οι Lakers 8-9, δηλαδή αν πεις να παίξω κάτι εδώ, ίσως να προτιμείς να παίξεις μια έκπληξη, για παράδειγμα. Και μετά πάμε στις υποπεριφέρειες, αν θέλετε, Atlantic, Northwest, Pacific και τα σχετικά. Εκεί ίσως να βρούμε κάποια έκπληξη, δηλαδή, για παράδειγμα, στη Northwest Division, όπου μετέχουν η Utah, η Oklahoma, το Denver, η Minnesota, είσαι τεράστιος, Τσίψιο, είσαι τεράστιος, και το Portland, έτσι, το φαβορί παίζεται στο 3-10-3-20 και το outsider παίζεται στο 7-8, δηλαδή είναι σφιχτή η συγκεκριμένη περιφέρεια. Μπορείς να βρεις κάτι. Στη Central, ας πούμε, έτσι για παράδειγμα, το Milwaukee και το Cooper παίζεται, το βλέπεις στο 2-10-2-0-5-2-10, έτσι, με την Indiana να είναι το επόμενο καλό σημείο. Εδώ δηλαδή μπορείς να εμπιστευτείς Milwaukee, το οποίο φαίνεται ότι είναι ενισχυμένο. Επίσης έχουμε MVP της χρονιάς, όπου και εκεί αποδόσεις είναι πάρα πολύ καλές γενικότερα. Ο LeBron είναι στο 4 απόδοση για να βγει MVP της κανονικής περίοδου, έτσι όχι του πλέον, της κανονικής περίοδου. Ο Αντώνιο Ντέιβις σαν δεύτερο φαβορί στο 5-25. Εδώ ο MVP συνήθως έχει να κάνει και με την πορεία της ομάδας, πέρα από τα νούμερα, και με την πορεία της ομάδας. Δηλαδή η ομάδα του πρέπει να είναι μέσα στα 2-3 καλύτερα ρεκόρ στο NBA, έτσι. Πάμε ρούκι χρονιάς, όπου εδώ υπάρχουν κάποια σημεία, αλλά συνήθως οι ρούκι έχουν ένα θέμα με τους τραυματισμούς, γιατί πάνε από κολέγιο στο NBA και πολλοί ρούκι δυστυχώς έχουν κάποιους τραυματισμούς. Εδώ μπορεί να βγει μια επιλογή γενικότερα, μακροχρόνια φυσικά πάντα, έτσι. Και μετά βέβαια έχουμε κάποια ειδικά στοιχήματα για play-off, αν θα φτάσουν κάποιες ομάδες στα play-off, αν δεν θα φτάσουν και τα σχετικά. Θα κάνουμε μια, θα το δούμε λίγο αύριο πιο ζεστά το θέμα NBA, έτσι, για να αξιολογήσουμε, να δούμε πώς θα κυλήσει όλη η διαδικασία του NBA, τι μπορούμε να πετύχουμε, έτσι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν όσον αφορά το NBA. Να πω ότι έχει ξεκινήσει και έχουμε κάποια παιχνίδια στην Ελλάδα όσον αφορά το μπάσκετ. Να τα δώσω λίγο. Τι έχουμε ξεκινήσει? Έχει ξεκινήσει βασικά, έχουμε το Ήφαιστος Λίμνου Πανιώνιος 17, Χολαργός Κολοσσός 13-10, Προμηθέας Περιστέρι 13-14 και Ρέθυμνο Λαύριο 9-3. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησαν τώρα, έτσι, στις 4 παρατέταρτο οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Λοιπόν, αυτά παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο, έτσι. Να δω λίγο αν έχουμε κάποιο γκολ. Και τελικό φυσικά να δώσω το Barnsley Luton Town 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Barnsley Luton Town 3-2 τελικό, 2-1 το ημίχρονο, άσος δηλαδή. Γκολ έχουμε για τη Γιάμπλονετς στην Τσεχία, Παντουμπρίτσε Γιάμπλονετς 1-2 στο κύπελο Τσεχίας. Μιανμάρ Βολιβία στο 0-0, Κίνα Ινδία στο 0-0, χαμηλά Γερμανία ξεκίνησαν τώρα, έτσι, και διάφορα άλλα παιχνίδια στα UEFA Under-19. Να πω Δανία Εστονία 0-0, Ιταλία Φιλανδία 2-0, Ουκρανία Νορβηγία 0-2 είναι τα ημίχρονα. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ αποχαιρετώ. Εμείς αναμένουμε τον ώρας για αύριο. Ναι, έχουμε μια ιδιαίτερη δουλειά έξω με τον έφερε κάτι ο Κώστας ο Τσίψιος, ο οποίος θα πάρει σκητάλ εδώ, 4 με 7 θα είναι εδώ, με φυσικά ενημέρωση για το στοίχημα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παιχνίδια. Υπάρχει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, υπάρχει φιλικό του Ηρακλής στο ποδόσφαιρο, το οποίο θα έχουμε εδώ το Γιώργο του Μαντζούκη σε λίγο, και φυσικά το Ηρακλής Καρδίτσα Α2 κατηγορία όσον αφορά το μπάσκετ. Έτσι, όλα εδώ στο Λίμπερο 174 με συντονιστή του Κωνσταντίνο Τζέψη, ο οποίος θα είναι εδώ μέχρι τις 7. Μετά θα αναλάβει ο Δημήτρης ο Δανακτσής, 7 με 10. Και μετά το βράδυ έχουμε το post-game. Έτσι, εδώ λοιπόν μείνετε συντονισμένοι να μάθετε
τι θα γίνει στα παιχνίδια μπάσκετ και το φιλικό του Ηράκλη. Και φυσικά βέβαια στοίχημα πάντα άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, εδώ την ίδια ώρα, 2 με 4 ο Γκουρίτζ Γειτονιάς. Με στοίχημα θα δούμε League Nation αλλά και NBA. Θα κάνουμε μια ανάλυση γενικότερα να δούμε τι γίνεται. Έτσι, λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και μετά Κωνσταντίνος Τύψιος εδώ μέχρι και τις 7 μαζί σας στο Λίμπερο, στα γήπεδα του Ενότητα του Σαββατοκύριακου. Έτσι, με πάρα πολλά, με πάρα πολλές συνδέσεις με γήπεδα, κυρίως μπάσκετ θα έχουμε σήμερα, γιατί δεν έχει ποδόσφαιρο. Εδώ, συντονισμένοι στο Λίμπερο για τα μάθη όλα. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.